Αποχωρίζομαι πολύτιμους και φιλότιμους συνεργάτες, ανεξαρτήτως θέσεως, βαθμού και ιδιότητας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τιμή και υπερηφάνεια που είχα την τύχη να διοικήσω τη 16η Μηχανοκίνητη Μεναρχία, που εσείς την έχετε καταστήσει έναν επίλεκτο σχηματισμό του ελληνικού στρατού. Πρέπει να σας αναγνωρίσω ότι εργαστήκατε σκληρά, καταβάλατε άοπτες προσπάθειες πέρα από τη στενή έννοια της επαγγελματικής υποχρέωσης. Σας προτρέπω να τηρείτε με πίστη και να εμπνέεστε από τον όρκο μας. Να φυλάξετε ως κόριο φθαμού τη συναδελφική αλληλεγγύη. Η συναδελφικότητα είναι το πολυτιμότερο αγαθό του στρατιώτη. Να είστε υπερήφανοι που υπηρετείτε στη 16η Μηχανοκίνητη Μεναρχία Πεζικού. Η σκέψη μου είναι στους συναδέλφους που κρατούνται στην Ανδριανούπολη. Τους εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου δύναμη και υπομονή και γρήγορα να είναι μαζί μας. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτούς. Στο νέο σας διοικητή, καταξιωμένο αξιωματικό, αγαπητό συμμαθητή και φίλο, υποστράτηγο Βασίλειο Παπαδόπουλο, εύχομαι υγεία, δύναμη, κουράγιο και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα υπηρετήσει με τη μέγιστη δυνατή τιμή και αποτελεσματικότητα. Σας αποχαιρετώ με αγάπη και εκτίμηση και σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η 16η Μηχανοκίνητη Μεναρχία Πεζικού! Ζήτω! Αναλαμβάνω από σήμερα τα καθήκοντα του διοικητού της 16ης Μεναρχίας Πεζικού, αντικαθιστώντας τον καταξιωμένο στη συγκύριση όλων σας, υποστράτηγο Δημήτριο Βονόρα. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, υποκλίνομαι με σεβασμό και τιμή στις πολεμικές σημαίες μεναρχίες και των μονάδων της και αποτείω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς και αθάνατους νεκρούς της πατρίδος μας. Έχω πλήρη συνέστηση των ευθυνών και υποχρεώσεων που από σήμερα επομίζομαι και δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τους νόμους και ότι θα απαιτήσω την πιστή τήρηση από όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Σας γνωρίζω ότι θα διοικήσω δια του παραδείγματος με δικαιοσύνη και μεγαλοσύνη, μεγαλοψυχία και θα απαιτήσω το ίδιο από όλα τα στελέχη σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας. Σέβομαι και τιμώ το έργο που μέχρι σήμερα έχει επιτελεστεί από το μόχθο και την προσπάθεια των αξιωματικών, υπαξιωματικών, στρατιωτών, εθνοφυλάκων και πολιτικών προσωπικών της ιεραρχίας. Καλώ όλο το προσωπικό να συνεχίσει με το ίδιο ζήλο, με πνεύμα αλληλεγγύης, αγάπης και συνηθής πειθαρχίας τις άοκνες προσπάθειές του. Βασικός στόχος μας θα είναι η επάυξη της μαχητικής ικανότητας του προσωπικού της ιεραρχίας και άξονες των προσπάθειών μας η ασφάλεια, η εκπαίδευση και η συντήρηση του υλικού. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό της 16ης Μηχανοκίνητης Μεναρχίας Πεζικού. Επιλέξατε να διαδραματίσετε ένα υπέροχο ρόλο, ο οποίος όμως απαιτεί συνεχή και εντατική εκπαίδευση και επαγρύπνηση, συμμόρφωση στους στρατιωτικούς κανονισμούς, πίστη στον εαυτό σας και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που διέρχεται η χώρα μας και εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας. Η Μεναρχία θα συνεχίσει την εργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους λοιπούς τοπικούς φορείς του νομού μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και αγάπης ώστε να απαγιωθεί η στήριξη των ψυχικών δεσμών με τον τοπικό πληθυσμό. Στον απερχόμενο αγαπητό συμμαθητή υποστράτηγο Δημήτριο Μπονόρα θα ήθελα να το ευχηθώ υγεία, ατομική και οικογενειακή, ευτυχία και καλή τύχη. Τελειώνοντας, εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η 16η Μηχανοκίνητη Μεναρχία Πεζικού! Ζήτω!